Πάμε να δώσουμε τον Κώστα να μας κάνει την ενδεκάδα με τους 11 καλύτερους συμπαίκτες ξένους. Θα πάρει το κύπελο Κώστα, λες η Λαμία. Δεν μπήκε στο πόλεμο. Γι' αυτό δεν μπήκε, όντως. Λοιπόν. Τώρα θες ενδεκάδα ξένων. Ενδεκάδα ξένων. Τώρα αυτό είναι δύσκολο. Σου δώσαμε πολύ καιρό όμως. Σου δώσαμε πολύ καιρό, Κώστα. Έπρεπε να είσαι έτοιμος. Ναι, αλλά δεν το σκέφτηκα καθόλου. Λοιπόν, τραντοφύλακα ξένο είχα. Αυτά είναι κόλπα που κάνουν σε συνδύες που πήγε ο Κώστας και έπαιξε. Λοιπόν, αυτό συγκεντρωθεί λέει τώρα. Ο Εμμανουέλε Μπελάρντι, τραντοφύλακα τον είχα στην Ινδία, στην Πούνε Σίτι. Μπελάρντι. Αμπελάρντι. Μπελάρντι. Όχι ο Αμπελάρντι. Μπελάρντι, Εμμανουέλε Μπελάρντι. Ωραία, πάμε. Τώρα έχει παίξει στη Γιουβέντους, είναι η καλύτερη ομάδα σου. Έχει παίξει στη Γιουβέντους και Ουντινέζη πολλά χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Δεύτερος πίσω από τον Μπελάρντι. Δεν είχε δηλαδή κανένα ξένο στην ΑΕ και στον Παναθηναϊκό που θα τον έβαζε, α πούμε. Έλληνες είχα. Μόνο Έλληνες είχες. Το χιόνι. Είχα και το Σορεντίνο τώρα που μου το λες. Βάλε και το Σορεντίνο μαζί. Αναπληρωματικό Σορεντίνο. Ευχαριστώ. Βάλε βασικό Σορεντίνο. Α, το γύρισε. Πολύ γρήγορη κόλλα του Μπέντραφ. Τον είχα ξεχάσει, ρε φίλε. Τι να κάνω. Είναι δύσκολο αυτό τώρα, δεν είναι εύκολο. Το ξέρω. Γι' αυτό μετά τι εύκολα του βάζαμε. Δύσκολα του βάζαμε. Να σου πω το Χακόμπο, δεν τον έβαζε δηλαδή. Ο μη. Χακόμπο, δεν θα έβαζε. Δεν βάζω. Δεν με μπερδεύει. Θα κάνουμε μια δεκάδα των τρελών. Εκεί θα το βάλουμε. Να βάλουμε ένα βασιλιά. Βασιλιά. Πρώτο σημείο. Λοιπόν, πάμε. Πλάγια μπακ. Λοιπόν, πλάγια μπακ. Εντάξει, μόνο ευτυχώς. Είναι και ελληνικές ομάδες. Ναι, αλλά είναι και ελληνικές, όχι μόνο από το εξωτερικό. Ξέρουμε ότι είσαι κοσμογυρισμένος, αλλά εντάξει. Όχι, ναι, αλλά εντάξει, τι είναι, μια ομάδα έπαιξε στο εξωτερικό. Εντάξει, βάλει την Ινδία 2. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό, δεξί μπακ θέλεις τώρα, ε. Όχι, αριστερά, ό,τι θες. Έτσι ξεκινάνε οι δεκάδες μάλλον από το δεξί μπακ. Ναι. Στην Μπενφίκα είχαμε εκεί. Το Μαξ Περέιρα. Ω, παικτάρα ήταν. Ουρουγουανός. Παικτάρα ήταν. Στην Πόρτο, στην Μπενφίκα, αυτός θα είναι. Δεν βλέπω Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, είχα τίποτα, όχι. Δεν θυμάμαι τώρα, όχι, όχι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Είχα στην Μπενφίκα έναν καλό, το λέω. Στην Παναθηναϊκό είχαμε κανένα ξένο αριστερό μπακ, θυμάσαι τα χρόνια που ήμουν, όχι. Σπυρόπουλο θυμάμαι είχες. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Όλα το Μάλμπα θα μας σκοτώσουν οι έξιδες. Για πλάκα κάτω από αυτό. Αριστερό μπάκο λέω. Βραζιλιάνος κοντός στην Μπενφίκα τον είχα γι' αυτόν. Ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Νεϊμάρ όταν πήρε η Σάντος το Champions League της Λατινικής. Το Κόπα Λιμπερταδόρες. Στο Μπάουκ δεν είχες Λίνο, αλλά δεν μπαίνει, ε. Το Λίνο να πίσω από το βάλω το Λίνο που πιάσα. Λέω και Λίνο. Λέω και Λίνο, ωραία ονόματα. Το Μπάουκ το έχει και Ατρόμητο, έχει και Πάουκ, θα θυμίζω. Από Ατρόμητο δεν νομίζω να έχει κάτι. Ναι, τι είναι, τι έχει Ατρόμητο. Λοιπόν, είχα καλού παίκτε στον Ατρόμητο ξένου. Στόπερ, στόπερ. Δεν πήρε Ναπολεόνι, καλύτερο. Λοιπόν, στόπερ. Νταβίτ Λουίζ σίγουρα. Ναι, ναι, απροσπέλαστο. Λοιπόν, στον Μπάουκ. Και με τον άλλο που τσακώθηκε. Και Λουιζάο, ναι, αυτοί δύο. Με αυτού που έξι μπουνιέ, ο Λουιζάο. Κοντρέρα, λέει φίλοι. Κοντρέρα. Δεν τον είχα. Καλώ. Θυμάμαι τώρα λίγο, έρχεται στο μυαλό μου. Πρέπει να σε έχω ξαναρωτήσει για τον Λουιζάο Κώστα, θα τις έτρωγες ή θα τις έδινες, πιστεύεις. Και την άλλη φορά αυτό είπες, είσαι σταθερός στις απόψεις σου, μου αρέσει. Είδες. Λοιπόν, Ζιλμπέρτο Σίλβα σίγουρα. Ναι, εντάξει. Τι σύστημα θα παίξω, 4-2-3-1 πες. Ωραία, ωραία, πάμε. 4-2-3-1, ωραία. Στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, κάτσε να σκεφτώ ότι στην Μπενφίκα είχα τίποτα άλλο. Στην Μπενφίκα είχα, όχι, Ασουνσάο. Ζιλμπέρτο Σίλβα Ασουνσάο, που τον είχα στην ΑΕΚ. Ασουνσάο, ωραία, πάμε τα εξτρέμ μας τώρα. Δεξί. Τώρα εδώ είμαστε, καλά. Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν χωράνε παίχτες εδώ. Ω, ναι. Εδώ θα βάλουμε. Είναι πολύ εδώ, έτσι. Είναι πάρα πολύ εδώ. Τίποτα. Εδώ θα βάλω 2-2 ζευγάρια. Ναι, ναι, ό,τι θες. Είμαστε στα εξτρέμ. Αριστερά θα βάλει το Ντι Μαρία. Ναι, δεν γίνεται να μην πει ο Ντι Μαρία. Και αναγκαστικά και το φίλο μου που πέθανε, το Χωσέ Αντώνιο Ρέγες. Ρέγες, ναι, Ρέγες. Από πίσω του αλλαγή δηλαδή, ο Ρέγες. Να βάλει το Ρέγες, τιμή σαν εκείνη. Θα βάλω ζύ ακόμα. Σωστό. Λοιπόν, ναι, ωραία. Πάμε. Στο 10.
το 10 είναι βάζες. Ροϊ Κώστα πρώτα απ' όλους. Ναι. Μακράν. Ναι. Ναι. Αριστερά τον έχει τώρα. Του... Αριστερά ήταν τώρα. Όχι, όχι, γιατί τον έχει γράψει να βάλει ανάποδα. Ναι, δεν πειράζει. Και μαζί με τον Ροϊ Κώστα, Αϊμάρ. Αϊμάρ, πω, ο Αϊμάρ ήταν μάγος. Μάγος ο μάγος. Φοβερός, φοβερός. Τώρα εκεί Λέτο θα βάλεις, Λέτο. Πώς να βάλω, ρε. Όχι, στην άλλη πλευρά, στα εξτρέμ, δεν βάλεις Λέτο. Φίλε, στην άλλη πλευρά είναι σημάω Σαμπρόζα. Δεν υπάρχει ως ο παίκτης. Δεξιά. Όλη την ομάδα της Μπενφίκα. Καλά, στην Μπενφίκα έπαιζε, τι να βάλω. Ναι, τι θες να βάλω. Μάρτερ, Μάρτερ. Μάρτερ, Μάρτερ. Στον Πάουκ ήταν. Στον Μάρτερ που είχε στον Πάουκ, όχι. Μαντούρο δεν έβαλες, Κώστα. Έχεις δίκιο, είναι μαλακία. Ε, και λοιπόν, Βιερίνια μπορεί να βάλει, ε. Δεν τον είχε. Δεν τον είχε, είχε φύγει ο Βιερίνια. Α, ναι, ρε, ήταν ήτανε Γερμανία ο Βιερίνια τότε, ναι. Λοιπόν, δεξιά σημαίνω Σαμπρόσα και. Και αλλαγή του. Αλλαγή του, τι αλλαγή του. Αλλαγή του. Κάτσε να σκεφτώ. Μην ξεχάσω. Αλλαγή του, ε. Συνόμω. Λέω. Όχι, συμπάνω. Όχι, ρε φιλπίλε, λέω. Κάτσε, ρε φιλπίλε. Λούκα Πέρεθ. Με τίποτα. Καλό παίκτη όμω. Καλό παίκτη. Ο Λούκα ήταν πολύ καλό παίκτη. Όχι, εντάξει, βάλω μόνο αυτόν δεξιά. Δεν θέλουμε αλλαγέ. Γκοβού. Δεν θα μα σκεφτώ μετά την πορεία. Γκοβού, καλό, αλλά εντάξει. Τότε... Δεν είναι για δεκάδα, ναι. Δεν ήταν σαν δεξιά. Όταν τον είδα εγώ δεν ήταν πολύ καλά. Μεγάλο παίκτη δεν ήταν. Μπροστά ξέρω ποιο θα βάλει, Κώστα. Κοίταξε, μπροστά είναι πάρα πολύ παίκτη. Εγώ ξέρω ποιο θα βάλει. Μπροστά. Περίμενε, μην με. Λοιπόν, το Σισε θα βάλει, ποιο θα βάλει. Όχι, δεν βάλει Σισε. Δεν βάλει Σισε. Όχι, όχι, ξέρω ποιο θα βάλει. Το Σουάζω σίγουρα. Ποιον? Σουάζω. Σουάζω. Έπεσε στην Ίντερ, το θυμάσαι την Καλιάρη. Ναι, καλώς ναι, 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 λίγο το θυμάμαι. Ναι. Σουάζω σίγουρα. Λοιπόν. Καρντόσο μπορώ να βάλω, ποιο είναι στον Ολυμπιακό. Καρντόσο, εντάξει. Στην Μπενφίκα έβαλε 360 γκολ. Ο Κλάους, ρε παιδιά, είναι Έλληνας, ξένος βάζει. Εγώ νόμιζα θα βάλεις τον Μίκολη, μας έχεις πει τα καλύτερα. Α, ναι. Το Μίκολη λέω να τον βάλω δεξιά. Ή να τον βάλω στο άλλο, στην άλλη θέση, 4-2-2, καταλαβες. Το Μίκολη τον έχω για μπροστά, ρε παιδιά, σίγουρα. Τι δεκάδα. Δηλαδή, στη μία σουάζω έχει με... κλείσει η δεκάδα. Βάλω σουά... Την κλείσαμε τη δεκάδα. Όχι, σουάζω με αλλαγή τον... Ποιος είπα πριν. Τον Καρντόσο. Ναι, αλλαγή τον Καρντόσο και από την άλλη Μίκολη και αλλαγή του Σισε. Κάπως έτσι. Τι Μίκολη και Σιμάο έχεις βάλει. Σιμάο έχεις... και Ρέγκες έχεις βάλει. Α, παίζω με ένα επιθετικό. 4-2-3-1 παίζεις. Ήταν πολλοί παίκτες. Νόμιζα ότι είχα δύο επιθετικούς, συγγνώμη. Είναι πολλοί παίκτες. Εντάξει, τώρα τους είπα όλους. Εντάξει. Okay. Έλα, βάλ το Μίκολη στο Σιμάο. Το Μίκολη δεν μπορούμε να το βάλουμε εξτρέμ. Αντί για, δηλαδή εκεί με Σιμάο, δεν παίζει δεξιά. Εντάξει. Μπορεί να το γυρίσουμε. Τι να το γυρίσουμε σε 4-4-2, να βάλουμε. Εντάξει, δεν βγαίνει το σύστημα, δεν είμαστε. Είναι πολύ παίχτες καλοί. Ναι. Σου είπα όλους. Εντάξει, βάλω τον Μίκολη, βάλω τον Σέντερ Φόρτο, τον Μίκολη, βάλω την θέση. Ωραία, λοιπόν, έχουμε. Σου είπα όλους καλούς. Η δεκάδα με τους καλύτερους ξένους του Κώστα Κατσουράνη, καλύτερους ξένους συμπαίκτες. Σορεντίνο, βασικός τερματοφύλακας με αλλαγή των Μπελάρντι. Αριστερό μπακ, ο Λέο με αλλαγή των Λίνο του ΠΑΟΚ. Λουιζάο, Νταβίτ Λουίζ είναι το δίδυμο της Μπενφίκα. Εντάξει, αυτή δεν χαλάνε. Στόπερ τώρα δεν νομίζω να υπήρξαν ποτέ καλύτερη στόπερ συμπαίκτες για τον Κώστα. Βέβαια, είχες κάτι Μπουμσόγκ, είχες και είχες κάτι καλούς. Δηλαδή, είχες κάτι. Είχα κάτι Μπουμσόγκ, Σαριέγγι, αλλά. Ινσαουράλδε. Ο Σαουράλδε είναι στη φάση με Χακόμπο, πρέπει να μπει αυτό. Εκεί στην 11. Όχι, αφού είπε την άλλη φορά δεν ήταν τρελό Ινσαουράλδε. Απλά τον έπιασε εκείνη τη μέρα. Δεν ήταν. Α, εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα. Απλό παιδί ήταν αυτό. Ήρεμο. Δεν έκανε πολλέ φασαρίε. Μάξι Περέιρα δεξιά έχουμε. Ναι. Έχουμε Ζιλμπέρτο Σίλβαν Σουσάο στα χαφ. Δεν έβαλε Νομπόα. Πολύ στεναχωρήθηκα. Δεν τον είχα. Δεν τον είχε τον Νομπόα. Δεν τον είχα. Παύλο Γκαρσία. Και όλου του παίκτε που άκουγα δεν είχα. Παύλο Γκαρσία. Δεν τον είχε τον Νομπόα. Σταμάτησε. Ναι, Παύλο, ναι, δεν ναι, 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 σωστά. Όταν πήγα εγώ σταμάτησε σχεδόν. Δεν τον είχε τον Νομπόα, ρε Σικώστα. Το ξέχασα. Sorry. Λοιπόν, έχουμε Ρέγε στα αριστερά με αλλαγή του τον Τιμαρία. Τιμή Σένεκεν το Ρέγε, γιατί έφυγε από τη ζωή. Ναι, γιατί ο Ρέγε έχει φύγει από τη ζωή. Καλά, λοιπόν, και παιχτάρα ήταν. Και εντάξει, παιχτάρα, εντάξει, εννοείται. Μεγάλη καριέρα. Ρουί Κώστα, 10-10 με Αϊμάρ από πίσω του. Ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει. Σιμάο, έχουμε στην άλλη πλευρά στα εξτρέμ. Εδώ έβαλα το Μίκολη η αλλαγή του. Για να χωρέσει και ο Μίκολη ο Ιταλός. Ναι. Και μπροστά έχουμε Σουάζο.
Μίκολ θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Ε, καλά, ναι. Σουάζο και Καρντόζο είναι μπροστά. Ο Σουάζο ήταν από την Ονδούρα, όντως. Ναι. Την Ονδούρα είναι. Τι, ναι, τι ήταν, ναι, ναι, εννοώ. Τι φα... Δηλαδή, δεν είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέτοια χώρα έτσι ποδοσφαιριστή. Όχι, 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 ο Σουάζο δεν ξέρω, πήγε πολύ μικρός νομίζω στη... στην Κάλιαρη. Μπορεί να είναι εκεί μετανάστη, δεν ξέρω, κατάλαβε τι εννοώ. Στην Κάλιαρη έπαιξε πάρα πολλά χρόνια. Έπαιξε, ναι. Σημεία της Κάλιαρη, πήγε στη... Τώρα το μίδε. Βλέπω, τώρα το βλέπω. Κώστα έχει 8 χρόνια στην Κάλιαρη, έχει 94 γκολ. Έχει 4 χρόνια στην Ίντερ. Εγώ δεν τον πολύ θυμάμαι στην Ίντερ, να πω την αλήθεια. Έχει λίγες συμμετοχές στην Ίντερ. Έχει 27 συμμετοχές σε 4 χρόνια. Εντάξει, δεν, ναι, δεν ήταν 27 συμμετοχές στα 8 γκολ. Βασικά, όχι, έφυγε δανεικός 2 χρονιές. Έφυγε δανεικός στην Μπενφίκα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί τον είχες, φαντάζομαι, στην Μπενφίκα, ναι, προφανώς. Ναι. Και στην Τζένο. Ένα χρόνο έπαιξε. Ναι. Συμπενφίκα. Και έκλεισε στην Κατάνια με λίγες συμμετοχές. Εντάξει, και είχε μεγαλώσει μάλλον. Έχει και τραυματισμούς. Είχε. Έχει 57 συμμετοχές και 17 γκολ με την Εθνική Ονδούρας. Οι φίλοι γράφουν Στόχ και Νάτχο, λέει, μπορούσε να μπει. Εμεί. Πόσο να βάλει. Ναι, όχι, ρε, καλά, ναι, άμα βάλει 30 μπορεί να βάλει. Καλά τώρα, ο Στόχ θα μπει σε δεκάδα με Ρέγες, Ντι Μαρία και Μίκολη, είναι δυνατόν. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν βάλαμε το Λέτο που ήταν βεφτάρα. Όντως, δεν βάλαμε το Λέτο. Ρε. Δηλαδή. Λέτο πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που θέλουμε πολύ να κάνουμε ντοκουβλόγ. Ναι, ρε, τι συζητάμε τώρα. Λέτο τώρα, σε εκείνο τον Παναθηναϊκό. Ο Λέτο όταν άλλαξε θέση και πήγε από Extreme 4, θυμάστε τι έκανε, έτσι. Παπάδες έκανε. Δεν υπάρχει. Πολύ καλό. Αν ο Λέτο δεν χτύπαγε και το γόνατο, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Πάλι. Θυμάστε, έπαθε το γόνατό του. Ναι, ναι, ναι. Από τότε τέλος γενικά η καριέρα του, έτσι. Ναι, μετά δεν μπόρεσε να βρει πατήματα ποτέ. Μετά έπαθε άλλο ένα τύχημα. Του είχε πέσει ένα βαράκι στο κεφάλι, κάτι είχε πάθει. Έλα, ρε. Ήταν γενικά. Ναι, 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 έπαιζε, ναι, έπαιζε με κάσκα, ρε. Είχε τύχημα, είχε τύχημα μεγάλο, δηλαδή σοβαρό. Ήτανε player γενικά. Έδεστε. Καλώς παίχτες. Όχι, όχι, άλλο, ήταν player. Έξω, στο γήπεδο της ζωής, αν έπαιζε. Με γυναίκες και τέτοια, ρε παιδί μου. Όχι, είναι normal, δεν λέτε, μια χαρά. Α, okay. Γιατί είχε πολύ ωραίο παρουσιαστικό, δηλαδή θα μπορούσε, πιστεύω, να έχει πολλές επιτυχίες. Ναι, αλλά ήταν σοβαρός. Ο Λέτο ήταν σοβαρός επαγγελματίας. Ξύθιμος. Εντάξει, φαινόταν ότι ήταν ξύθιμος. Ναι, ναι, ήταν όντως. Ναι, κάτι μπάλεσε και πετάξε ο Βαλβέρδε, κάτι έκανε πράγματα. Είδες, θυμάσαι, έκανε πράγματα και θαύματα. Ήταν ξύθιμος, αλλά μα έβρισκε στο κουμπί του. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θέσης του έκανε πολύ καλό. Πες του Κατσούρα. Εγώ τον πήρα σε συνέχεια. Τι του έλεγες, Νευρίαζε με εμένα, γιατί του έλεγα περνάς τον παίκτη, να γυρίζεις να τον περάσεις, παίρνα και τη γραμμή, παίρνα και το συνέχεια κόμμα και μετά του λέω δεν έχουμε κάνει τίποτα στο τελευταίο. Έτσι αντιζόταν. Και τι έλεγε, πώς αντιδρούσε. Μια τρύπα στο νερό έκανε στο λέω σήμερα. Και ο τρίπλαρος όλους δεν έλεγε δεν κάναμε τίποτα. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε το πρωτάθλημα, έχεις βάλει 2 γκολ του λέω και 2 ασίστ. Είναι δυνατόν του λέω, με τα προσόντα σου. Εντάξει, μετά ο άνθρωπος έκανε παπάδες που πήγε φορά, έτσι. Λέει, πες του Κατσουράν, λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, Γαμωτέν, λέει 13. Πες του Κατσουράν, λέει, αν δεν είχε τόσους τραυματισμούς στο Σισε, δεν θα τον είχε ποτέ συμπαίκτη. Αν αντιδράγια δεν τον έβαλε στην δεκάδα, το Σισε. Τον είπα, ρε παιδιά, δεν τον έβαλα. Δεν τον έβαλε. Δεν τον έβαλε, έβαλε Σουάζο και Καρντόζο. Τον είπα όμως. Τον είπε, τον ανέφερε, εντάξει. Τον είπα αμέσως, τον ανέφερα, δηλαδή πώς θα βάλω. Ναι. Είπε του φίλου ότι τυχερό ήταν που με είχε συμπαίκτη, έβαλε 200 γκολ, δεν τα είχε βάλει ποτέ. Αυτό πώς. Γιατί το εννοεί, γιατί το λες αυτό. Γιατί μια ομάδα έπαιζε για το Σισε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατάλαβα. Άμα δεν έβλεπε το ποδόσφαιρο του φίλου, τι να κάνω εγώ. Και πες του, ξέρω, τον έβλεπα και στο γονείς, εγώ έχω λίγο καλύτερη εικόνα. Θεωρώ ότι θα έχει διαφορετική εξέλιξη, ναι. Για ποιο λόγο σου είπε ότι σε έβγαλε. Ήθελε να κάνει να αλλάξει κάτι, μου είπε. Ένα λεπτό πριν το μήχρονο.